Κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Αντίστροφη μέτρηση για τις απολυτήριες, προαγωγικές και πανελλαδικές εξετάσεις αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα και η τηλεόραση της Βουλής δίνει βήμα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, για να δούμε πώς προετοιμάζεται το Υπουργείο αλλά και την πορεία του νομοθετικού έργου. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Πώς πάει η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις? Είναι το θέμα, νομίζω, που απασχολεί γονείς, μαθητές και καθηγητές. Καταρχήν δεν έπρεπε να απασχολεί και τόσο πολύ. Έχω κάνει έκκληση να αποδραματοποιήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά πολλά χρόνια και πριν την κυβέρνηση τη δική μας. Το στελεχειακό αυτό δυναμικό συνεδριάζει σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, ελέγχοντας, ξαναελέγχοντας τα συστήματα, ώστε να πάμε σε μια ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, ώστε να, και τα παιδιά να ξέρουν τι θα κάνουν από το Σεπτέμβριο. Ο έλεγχος των συστημάτων μετάδοσης θεμάτων προχωράει? Ο έλεγχος των συστημάτων όχι μόνο προχωράει, αλλά κάθε φορά προσπαθούμε να τα ελέγξουμε με ακόμη πιο περίπλοκους τρόπους. Να ξέρουν οι ακροατές ότι έχουμε τρία συστήματα. Σε περίπτωση που το ένα πάθει βλάβη, έχουμε ένα δεύτερο σύστημα, έχουμε ένα τρίτο σύστημα και αν αυτό δεν είναι χαλάσει, έχουμε και τη δυνατότητα μέσω της αστυνομίας να πηγαίνουν με περιπολικά τα θέματα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στο τεχνικό κομμάτι και ελπίζουμε και τα θέματα να αντανακλούν θέματα πολύ κανονικά και λογικά όπως έγινε και τις περασμένες χρονιές. Σε δύο εβδομάδες ουσιαστικά, μετά τις γιορτές του Πάσχα, τελειώνουν τα μαθήματα στα λύκεια της χώρας και αρχίζουν οι εξετάσεις. Γιατί φέτος οι πανελλαδικές γίνονται στο τέλος και όχι στην αρχή, προκειμένου και τα παιδιά να ξεπεράσουν αυτό το άγχος που έχουν αναμένοντας? Κυρία Κουλούρη, πρέπει να έχουμε ένα βασικό κριτήριο γύρω από το οποίο θα οικοδομήσουμε τις εκπαιδευτικές μας προτεραιότητες. Το βασικό μας κριτήριο είναι η ακαδημαϊκότητα. Τι είπαμε λοιπόν φέτος? Πρώτα δίνεις τις εξετάσεις για να πάρεις το πτυχίο σου και μετά δίνεις εξετάσεις για να μπεις στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί το ένα να ανακατώνεται με το άλλο, διότι η ηλικιακή εκπαίδευση, παρά τα τεράστια προβλήματα που ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια, παρά τα τεράστια προβλήματα έχει μία ενότητα. Μέρος αυτής της ενότητας είναι και οι εξετάσεις που γίνονται για να πάρεις το απολυτήριό σου. Άρα παίρνεις πρώτα το απολυτήριο και μετά δίνεις εξετάσεις. Νομίζω είναι πάρα πολύ λογικό. Ωστόσο, οι μαθητές έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν χρήση των απουσιών τους. Ένα φαινόμενο που παρατηρείται πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι οι πανελλαδικές. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε και είναι δυστυχώς μία από τις πολύ σοβαρές παθογένειες, θα μου επιτρέψετε να το πούμε με αυτούς τους όρους. Δεν έχουν καμία ευθύνη οι μαθητές σε αυτό, δεν έχουν καμία ευθύνη οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχει όμως μια συλλογική ευθύνη. Και η συλλογική ευθύνη είναι ότι αφήσαμε να γίνουμε μια κοινωνία ουσιαστικά χωρίς λύκειο. Διότι ξέρετε, οι τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου δεν επιτελούν ένα ουσιαστικό εκπαιδευτικό έργο. Και δεν επιτελούν γιατί έχει κυριαρχήσει μια άλλη νοοτροπία. Μια νοοτροπία. Φροντιστηριακή. Παραπαιδείας θα έλεγα, που είναι ακόμη πιο σοβαρό ως πρόβλημα. Και είναι μια νοοτροπία που ουσιαστικά έχει καταβροχθήσει έναν θεσμό. Οι τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου, η τρίτη δε τάξη του λυκείου, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν, τα έχουν χαμένα οι άνθρωποι, προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν, τα έχουν χαμένα και οι μαθητές. Οι γονείς θεωρούν ότι κάνουν το καθήκον τους με το να στέλνουν τα παιδιά τους εκεί που να τα στέλνουν. Ένα κουβάρι. Ο ανταγωνισμός νομίζω είναι που το γεννά αυτό και οι ανεπάρκειες του συστήματος. Ξέρετε όμως, αν δεν αποκτήσουμε εμπιστοσύνη στο σύστημα, πώς να γίνει επαρκές αυτό το σύστημα? Ξέρετε, κι εγώ αν κάνω μάθημα, αν δεν υπάρχει μια απέτηση από τους μαθητές μου, από το ίδιο το σύστημα, από τους γονείς και όλοι θεωρούν ότι μόνο με αυτό που κάνεις έξω μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, νομίζω ότι δεν θα πάμε μπροστά. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι βασική ραχοκοκαλιά πάλι
της εκπαιδευτικής μας μεταρρύθμισης θα είναι η αναβάθμιση των τελευταίων δύο τάξεων. Μάλιστα, του Λυκείου. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια με την νομοθετική πρωτοβουλία που θα φέρετε ως ονούπο στη Βουλή. Να πούμε ότι 6 Ιουνίου ξεκινούν οι πανελλαδικές στα επαγγελματικά λύκεια, 7 Ιουνίου στα γενικά λύκεια και φέτος έχουμε την καινοτομία ότι θα υπάρξουν επαναληπτικές το Σεπτέμβριο. Εδώ υπάρχει μια κριτική και αντιρρήσεις από την ΟΛΜΕ ως προς αυτό, ως προς τη δεύτερη ευκαιρία, ως προς συνθήκες ανισότητας. Ποια είναι η απάντησή σας? Καταρχήν ευχηθούμε στα παιδιά καλή επιτυχία και το διαβατήριο για την επιτυχία είναι να ελέγξουμε το άγχος μας. Γιατί ως τώρα έχουν διαβάσει, έχουν σκοτωθεί στο διάβασμα, τα ξέρουν τα θέματα, να μην έχουν και το άγχος που τους καταλαβαίνω πάρα πολύ, γιατί ζω μέσα στα νέα παιδιά μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα. Επαναληπτικές εξετάσεις, για να καταλάβουν και οι ακροατές τι ακριβώς είναι. Επαναληπτικές εξετάσεις είναι οι εξετάσεις που γίνονται για τα άτομα που έχουν αρρωστήσει ή έχουν πάθει ένα πολύ σοβαρό ψυχικό κλονισμό. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, απώλεια συγγενούς πρώτου βαθμού. Ναι. Μητέρας, πατέρα, αδελφού δυστυχώς, έχουμε, ξέρετε, 80-85.000 υποψηφίους. Στατιστικά έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα, εμείς αυτό που λέμε και που γίνεται, είναι ο μόνος χώρος που γίνεται, ας πούμε, στο να σε παμπάθεις κάτι, έχεις χάσει τις εξετάσεις. Ναι. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό. Είναι στην Ελλάδα. Είπαμε να το σεβαστούμε. Και είπαμε, ρωτώντας και παιδαγωγούς και ψυχολόγους, ότι αν πάθεις κάτι λίγο πριν τις εξετάσεις και δεν μπορείς να δώσεις, ή αν πάθεις κάτι στη διάρκεια των εξετάσεων, τότε θέλεις και κάποιο διάστημα να μαζέψεις τα μυαλά σου. Ναι. Υπάρχουν άτομα που έχουν επιληπτικές κρίσεις, υπάρχουν άτομα που έχουν πολύ σοβαρές φαρμακευτικές αγωγές, που βγαίνουν πολύ κουρασμένοι από αυτές τις διαδικασίες, άτομα με πολύ ένα σοβαρό κλονισμό της καθημερινότητάς τους λόγω θανάτου. Αυτά προφανώς αφού πιστοποιηθούν με έναν εξαιρετικά αυστηρό τρόπο από νοσοκομεία, από πιστοποιητικά κτλ. Ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να γίνει κατάχρηση, λέτε. Κατάχρηση δυστυχώς γίνεται. Κατάχρηση δυστυχώς γίνεται. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει αυτή τη στιγμή το σύστημα να γίνει τόσο περίπλοκο για να μην το καταχραστούν αυτοί που είναι να το καταχραστούν. Ναι. Και πραγματικά, γιατί όμως να δώσει όλα τα μαθήματα και όχι μόνο αυτά στα οποία δεν έτυχε να εξεταστεί βεβαίως, λόγω ενός έκτακτου συμβάντος. Βεβαίως. Άρα συμφωνούμε καταρχήν ότι το παιδαγωγικά και ψυχολογικά σωστό είναι να δοθούν το Σεπτέμβριο και όχι τον Ιούλιο. Ναι. Γιατί αν δοθούν τον Ιούλιο έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα για το πότε θα βγουν συνολικά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Θα καθυστερήσει αρκετά. Αλλά αυτό ας μην το συζητήσουμε. Ενώ λέτε ότι τα πρώτα θα βγουν και δεν θα επηρεαστούν. Καθόλου. Από την διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων. Άρα, γιατί έχουμε και τα παιδιά του απόδημου ελληνισμού, ξέρετε, τα οποία δίνουν το Σεπτέμβριο. Ναι. Άρα, εμείς αυτό που λέμε είναι καταρχήν τα παιδιά που έχουν πάθει κάτι να έχουν και λίγο διάστημα να μπορέσουν να μαζέψουν τα μυαλά τους, να δουν λίγο ξανά τα μαθήματα και να δώσουν το Σεπτέμβριο. Ότι θα υπάρχουν και κάποια άτομα που εγώ θα τα κατάτασα στην κατηγορία των απατεώνων, πραγματικά δεν μας αφορά, γιατί αυτό είναι ένα θέμα γενικότερης ηθικής τάξης και το παραμερίζουμε, μας ενδιαφέρουν τα παιδιά. Απλώς δίνει όμως δυνατότητα για προετοιμασία δύο ακόμη μηνών. Ναι, να σας πω κάτι, όταν κάνεις μια κοινωνική πολιτική, πρέπει να δεις αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη κάτι. Mm-hmm. Και εμείς θεωρούμε τα παιδιά που παθαίνουν μια ασθένεια ή αυτό που σας είπα, κάποια ψυχική οδύνη, έχουν δικαίωμα και γι' αυτά πρέπει να φροντίσουμε. Από την άλλη, μπορεί να υπάρχει και το άλλο ζήτημα, τη σύγκριση των θεμάτων. Τώρα. Πότε ήταν πιο εύκολα, ερχόμαστε τον εκεί, ή το Σεπτέμβριο. Ερχόμαστε εκεί. Πράγμα αξεπέραστο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτό δεν πάει στη ζυγαριά. Αν όμως έδινες κάποια μαθήματα τον Ιούνιο και σου τύχαινε κάτι στα τελευταία δύο μαθήματα και τα έδινες το Σεπτέμβριο, τότε υπάρχουν πολύ σοβαρά νομικά προβλήματα ισονομίας. Γιατί τα έχεις δώσει ουσιαστικά με άλλο σύστημα, με άλλες επιτροπές, με άλλους βαθμούς δυσκολίας. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς είναι πρέπει να κατοχυρωθεί 100% ότι δεν θα πάθουν τίποτα όσοι δίνουν όλα τα μαθήματα τον Ιούνιο. Ναι. Δεύτερον, θα αποτρέψουμε την αύξηση των ασθενούντων
στα τελευταία δύο μαθήματα. Γιατί εκεί υπάρχει αύξηση. Δίνεις τα δύο μαθήματα, πας να δώσεις το τρίτο, δεν σου πολύ κάνει, κάνεις τον άρρωστο. Έχεις διάφορους. Γι' αυτό λοιπόν και αποφασίσατε να δοθούν όλα μαζί όλα τα μαθήματα μαζί. Το Σεπτέμβριο για όποιον το αποφασίσει. Για όποιος είναι, έχει ασθενήσει πραγματικά, του δίνουμε όντως το καλοκαίρι. Για όποιος έχει τα μέσα που ελπίζουμε με τους μηχανισμούς ελέγχου που θα κάνουμε, θα είναι πολύ δύσκολο για όσους θέλουν να ξεγελάσουν το σύστημα. Εντάξει, αυτοί μπορεί και να επιβιώσουν σε αυτό, αλλά πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής. Θέλουμε να φροντίσουμε τα παιδιά. Άρα λέμε στα παιδιά ότι έχεις και το καλοκαίρι δύο μήνες να μαζέψεις τα μυαλά σου λίγο, να κάνεις επανάληψη κτλ. Και το Σεπτέμβρη θα τα δώσεις όλα, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνεται μία ισονομία. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα του πέμπτου μαθήματος που δεν επελέγει τελικά. Είχε να κάνει με την δυνατότητα στον μαθητή να επιλέξει από ένα δεύτερο επιστημονικό πεδίο, εφόσον ανήκει στον συγκίνους, τον οποίο οι θέσεις πλέον περιορίστηκαν λόγω της μείωσης. Μιλάμε τώρα για τις σχολές υψηλής ζήτησης, όπως η ιατρική. Ναι, κοιτάξτε τι πάθαμε. 220 θέσεις μείωση στην ιατρική. Ναι, κοιτάξτε. Χρόνια. Μας λένε τα πανεπιστήμια πάρτε α, η πολιτεία δίνει 2α, 3α κτλ. Για πρώτη φορά φέτος είπαμε να δείξουμε κάπως ότι σεβόμαστε τα πανεπιστήμια. Κάπως. Διότι να κάνουμε ακριβώς αυτό που λένε τα πανεπιστήμια είναι αδύνατο. Αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα στα καλά καθούμενα κατά τη γνώμη μου. Δημιούργησε ένα πρόβλημα ότι δεν είχαμε προετοιμάσει τον κόσμο, ότι θα μειώσουμε τους εισακτέους κτλ. Καταρχήν ο νόμος είναι σαφέστατος, λέει αυτά που λέει, κάναμε ακριβώς αυτό που λέει ο νόμος και κανείς δεν μας κατηγόρησε ως προς αυτό. Η μείωση θα γίνει σε δύο φάσεις, έτσι, φέτος. Το δεύτερο, το δεύτερο λοιπόν είναι, εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι δεν θέλουμε πολλούς γιατρούς, επειδή στην ιατρική ήταν το μεγάλο θέμα που δημιουργήθηκε, αλλά θέλουμε καλούς γιατρούς. Όχι πολλούς, αλλά καλούς. Και ειδικά στην ιατρική ξέρουμε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα εκπαίδευση των γιατρών, όταν ξέρουμε ότι οι ιατρικές μας σχολές είναι εξαιρετικές σχολές. Αλλά όταν, ας πούμε, μπουκώνεις το σύστημα, εντάξει, το σύστημα πόσο να αντέξει. Τώρα, άρα είπαμε σε ορισμένες σχολές να το μειώσουμε. Έγινε όλη αυτή η ιστορία και είπαμε αυτή η μείωση, αντί να είναι φέτος όλη, να είναι φέτος η μισή και του χρόνου η άλλη μισή. Περί αυτού ο λόγος. Στο μεταξύ, ενισχύσατε κάποια άλλα τμήματα. Τα οποία μας είχαν ζητήσει αύξηση. Τα οποία συνδέονται καλύτερα με την αγορά εργασίας. Ορισμένα ναι, ορισμένα όχι. Γιατί ενισχύσατε και τον τουρισμό. Ναι, το κομμάτι τον τουρισμό, όχι μόνο τον ενισχύσαμε, αλλά ιδρύσαμε αυτά τα δύο τμήματα. Τα οποία είχαν καταργηθεί από, από υπουργές του κ. Αρβανιτόπουλου. Όταν συνειδητοποίησαμε ότι από τη μία μεριά λέμε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία και από την άλλη μεριά η κυβέρνηση τότε είχε καταργήσει τα τμήματα τουρισμού, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Οπότε είπαμε τουλάχιστον τα τμήματα τουρισμού τα ξαναϊδρύουμε, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για βαριά βιομηχανία και να μην έχουμε κανένα τμήμα τουρισμού. Μάλιστα. Και έχετε ενισχύσει και κάποια τμήματα των ΤΕΗ. Με τα ΤΕΗ νομίζω κάναμε κάτι το οποίο έχει καταγραφεί ότι έχει γίνει για πρώτη φορά. Πάλι με το σχέδιο Αθηνά που είχε γίνει αυτή η απίστευτη φασαρία, είχαν κλείσει τμήματα χωρίς κανένα ορθολογικό κριτήριο. Φέτος, αν δεν παίρναμε φοιτητές σε αυτά τα τμήματα θα κλείνανε από του χρόνου. Αυτά ήταν 20 τμήματα στα ΤΕΗ. Εμείς αυτό που είπαμε στους προέδρους των ΤΕΗ, υπάρχει μια σύνοδος που είναι η σύνοδος όλων των προέδρων των ΤΕΗ. Είπαμε ότι κοιτάξτε εσείς τα τμήματα αυτά και πείτε μας με κάποια κριτήρια, με κάποια αιτιολογία κτλ. Σε ποια νομίζετε ότι πρέπει να πάρουμε κόσμο φέτος, γιατί δεν είναι σωστό να κλείσουν όλα. Και οι πρόεδροι από τα 20 μας είπαν να πάρουμε στα 9. Και εμείς δεχτήκαμε την πρότασή τους. Μάλιστα. Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Και στόχος σας είναι να συνδέσετε και προνομιακά με τα ΕΠΑΛ κάποια ΤΕΗ. Αυτό θα ήταν, είναι μέρος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του συνολικού σχεδίου που θα το ανακοινώσουμε τέλος Ιουνίου. Ένα από τα πράγματα που θα προβλέψουμε είναι να υπάρχουν διετείς δομές μέσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια ή ΤΕΗ, στα οποία τα παιδιά που τελειώνουν τα ΕΠΑΛ με το βαθμό του απολυτηρίου τους θα μπαίνουν ελεύθερα και θα παίρνουν
επαγγελματική πιστοποίηση. Μάλιστα. Με ευρωπαϊκά προσόντα. Θα τα πούμε και στην πορεία αυτά όταν έρθουμε στον κορμό του συγκεκριμένου νόμου. Εγώ ήθελα την απάντησή σας στην επιστολή του Ρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης αναφορικά με τον αριθμό των εισακταίων. Όπως σας έγραψε, ο αριθμός των εισακταίων είναι εξωπραγματικός, είναι μη διαχειρίσιμος, οι ίδιοι επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους και εκφράζουν γενικώς τη δυσαρέσκειά τους γιατί οι προτάσεις τους, οι απόψεις τους μένουν στα συρτάρια. Όχι επί Υπουργείας σας μόνο, γενικότερα. Κοιτάξτε. Τι απαντάτε, γιατί κι εσείς είστε ένας άνθρωπος που προέρχεται από τις τάξεις των πανεπιστημιακών, έχετε εκφράσει την επιθυμία σας για συνένεση και έχετε πει ότι τους θέλετε δίπλα σας. Κοιτάξτε, τους θέλω δίπλα μου, αλλά να μην με πηγαίνουν και στα δικαστήρια. Δηλαδή, εάν τυχόν είναι αυτό το θέμα, νομίζω να το συζητήσουμε σε μία μακροπρόθεσμη συζήτηση και σε έναν ορίζοντα τριετίας και τετραετίας, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Όντως, υπάρχει αυτό που σας είπα πριν. Ναι. Κάναμε, όπως σας είπα, μία προσπάθεια για την οποία ακούσαμε πολλά πράγματα, ότι δεν έπρεπε να την κάνουμε τώρα, είναι απαράδεκτο κτλ. Κτλ. Όχι από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε τα νούμερα που μας προτείνουν τα ιδρύματα, διότι υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση, αλλά να δούμε τρόπους που και τα παιδιά θα μπορούν να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια όσα αξίζουν να πάνε και θέλουν να πάνε και καλή μόρφωση να παίρνουν. Mm-hmm. Αυτό δεν θα λυθεί ούτε από με τα δικαστήρια. Μέρα, στην άλλη. Δηλαδή, ωραία, ας μας πάει στα δικαστήρια το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τι θα καταλάβει, θα πει το δικαστήριο ότι κακώς πήραμε τόσο κόσμο και δεν τους δώσουμε πτυχία ή να μην παίρνουμε από εδώ και στο εξής. Καταρχήν δεν θα πρέπει το δικαστήριο να ανακατώνεται με αυτά τα ζητήματα. Αυτά είναι ζητήματα των Ιδρυμάτων και της πολιτείας. Από εγώ καταλαβαίνω εσείς, ναι, ότι υπάρχει. Ως πανεπιστημιακός θέλω να μου βεβαίως πείτε, επειδή γνωρίζετε και από κενά και από ελλείψεις και από δυσκολίες στις υποδομές. Κοιτάξτε, να δούμε πώς θα επιλύσουμε το πρόβλημα επί της ουσίας. Δηλαδή, να μας πούν τα πανεπιστήμια για να μπορέσω εγώ να εκπαιδεύσω τόσο κόσμο, θέλω τόσα χρήματα, θέλω τόσο προσωπικό, μπορείς να μου δώσεις. Και να μπούμε σε ένα προγραμματισμό και να πούμε σε μία τριετία, σε μία πενταετία, γιατί αυτά είναι παθογένειες δεκαετιών, ξέρετε. Ναι. Να πούμε λοιπόν σε μία προοπτική και να πούμε, αν πάρουμε αυτά τα βήματα, τότε θα λυθεί. Αν στα μισά δουν τα πανεπιστήμια ότι εμείς είπαμε θα πάρουμε τα βήματα, θα κάνουμε τα βήματα, δεν τα κάνουμε, τότε ας αντιδράσουν όπως θέλουν. Αλλά τώρα, το να λες ότι κάθε νόμιμο δικαίωμα δεν το θεωρώ βάση προς συζήτηση. Αυτό, ενώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Σας το είπα πρώτος και σας είπα και τι πήγαμε να κάνουμε. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι το εξής. Υπάρχει όμως και μία αυστηρότητα σε εισαγωγικά από πολλούς πανεπιστημιακούς που θέλουν να μειώσουν δραματικά τον αριθμό των φοιτητών. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Ο μικρός αριθμός φοιτητών δεν είναι κριτήριο ούτε και τεκμήριο αριστείας. Δεν είναι ότι τα πανεπιστήμια θα κάνουν καλά τη δουλειά τους αν μειωθούν δραματικά οι φοιτητές. Εδώ λοιπόν πρέπει να βρεθούν ισορροπίες. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει μπαίνω στο πανεπιστήμιο, γιατί μπαίνω, ποια η σχέση με το επάγγελμα κτλ. Γι' αυτό εγώ καλώ και το έχουμε συζητήσει με πολλούς Πριτάνης, να μπούμε σε μία συζήτηση ώστε μην έχουμε κάθε χρόνο, εμείς λέμε λιγότερο, στα πανεπιστήμια λένε ακόμη λιγότερο κτλ. Και γίνεται αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Τώρα έχετε τρία νομοσχέδια στα σκαριά, γιατί ακόμη δεν έχουμε δει κάτι στην δημόσια διαβούλευση. Αναμενόταν αυτές τις μέρες. Κοιτάξτε, καταρχήν, εντάξει, οι εκπλήξεις είναι και ένα καλό πράγμα. Όπως ξέρετε, θα τα βγάλουμε σε καμιά δεκαριά μέρες. Άρα γίνονται αλλαγές. Άρα συζητάμε. Μάλιστα. Και είναι καλό να συζητάμε και εκεί που υπάρχει λόγος να γίνουν αλλαγές. Οι δογματισμοί δεν οδηγούν πουθενά. Και θα σας πω κάτι που επίσης κάνουμε για πρώτη φορά. Στείλαμε τις βασικές ιδέες του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το οποίο περιλαμβάνει και τα μεταπτυχιακά. Είναι ένα ενιαίο νομοσχέδιο. Το στείλαμε σε 21.000 μέλη πανεπιστημίων και ΤΕΗ. Ναι. Που είναι και διδακτικό προσωπικό και τεχνικό προσωπικό και επιστημονικό προσωπικό κτλ. Και έχουμε στο Υπουργείο πάρα πολλά σχόλια ως αντίδραση, πολλά πολύ θετικά, αρκετά με κριτική σε διάφορα ζητήματα, πολλά που μας προσθέτουν διευκρινήσεις που εμείς δεν τις είχαμε καταλάβει και πολύ βοηθητικά, άρα είμαστε σε έναν
ιδιόμορφο διάλογο με την κοινότητα. Μάλιστα. Ο βασικός κορμός παραμένει ως είχε. Να σας απαντήσω, με συγχωρείτε, σε διακόπτω. Την Δευτέρα θα δούμε τις συνδικαλιστικούς φορείς των διδασκόντων στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Ναι. Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Παρασκευή θα έχουμε συναντήσεις με τους κοσμήτορες των σχολών. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Mm-hmm. Την πρώτη μέρα θα είναι από τις ιατρικές και τις θετικές επιστήμες, μετά θα είναι από τις θεωρητικές και ανθρωπιστικές και την Παρασκευή θα είναι με τους κοσμήτορες των ΤΕΗ. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια διαδικασία διαβουλεύσεων επί της ουσίας, γιατί στους κοσμήτορες και στις σχολές δίνουμε κάποιες πρόσθετες αρμοδιότητες και καλό είναι να ακούσουμε τις γνώμες τους. Και το βεβαίως, κλίμα πώς είναι θετικό, πώς το βλέπετε? Για την ώρα, από την αντίδραση των συναδέλφων που λάβαν αυτά, είναι εντυπωσιακά θετικό και ξέρετε, κυρίως είναι πολύ δημιουργικό. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει όχι αν μας πούν μπράβο, τι ωραία τα κάνεις ή είσαι απαράδεκτος. Με ενδιαφέρει κάποιος να πάρει αυτή τη διάταξη και να σου πει, ξέρεις, αν το κάνεις αυτό, χτυπάει εκεί, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει υπόψη. Ναι. Αυτά είναι εξαιρετικά πολύτιμα σχόλια που μας έρχονται. Και βεβαίως θα δούμε και τους Πριτάνης που έχουν συνόδους, που θα έχουν σύνοδο, όπως και τους πρόεδρους των ΤΕΗ. Αφού λοιπόν γίνει αυτή η διαβούλευση, θα κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές για να το βγάλουμε, οριστικοποιήσουμε και το βγάλουμε. Και ο χρονικός ορίζοντας ποιος είναι? Πρώτα θα έρθει το νομοσχέδιο για τα ΕΗ και τα μεταπτυχιακά και τελευταίο το νομοσχέδιο για το νεολύκειο. Βέβαια. Πρώτα θα έρθει για τα πανεπιστήμια, τα μεταπτυχιακά, για να ψηφιστεί μέχρι τέλος Μαΐου. Ναι. Ώστε από του χρόνου, από το Σεπτέμβριο, να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για το πώς θα το εφαρμόσουμε. Mm-hmm. Ξέρετε, αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε. Δεν έχουμε μεταβατικές περιόδους με κάποια άνεση. Είπατε, ορίζοντας είναι 3 χρόνια. Ναι, αλλά για το πανεπιστήμιο, ας πούμε, οι μεταπτυχιακές, αυτές που θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο, ουσιαστικά θα είναι οι ίδιες με αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Νομίζω κάποια δίδακτρα πρέπει να μειωθούν κτλ. Αλλά τα δραματικά μέτρα που παίρνουμε τώρα θα είναι σε ένα χρόνο, αλλά και θα προετοιμαστούμε με χρονοδιάγραμμα, με πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα, όπως και διάφορες πρωτοβουλίες που παίρνουμε για τα πανεπιστήμια διοικητικά. Ναι. Άρα φέτος θα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά, η επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, συζήτησης για το πώς αυτά μπορούν να υλοποιηθούν. Και ξέρετε, όταν συζητάς για το πώς θα υλοποιηθούν, είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε πολλές τρύπες. Ναι. Τις οποίες θα νομοθετήσουμε στη διάρκεια του χειμώνα, ώστε να μπορέσει λοιπόν, να βελτιώσουμε, ώστε όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται, να εφαρμόζεται κανονικά πια. Άρα προς το τέλος του καλοκαιριού να περιμένουμε το νομοσχέδιο για το νέο λύκειο, ώστε τα παιδιά που θα μπουν στην πρώτη λυκείου από το Σεπτέμβριο, να μπουν με το νέο σύστημα. Να ξέρουν το νέο σύστημα. Και να ετοιμαστούν και για τις πανελλαδικές εξετάσεις με το νέο σύστημα. Οι οποίες νομίζω δεν θα έχουν τόσο άγχος. Θα ενισχύσουμε πάρα πολύ το βαθμό του απολυτηρίου. Mm-hmm. Με αυτόν πια θα πρέπει να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Όπως γίνεται σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Δεν ανακαλύπτουμε εντελώς καινούργια πράγματα. Σε ποιες σχολές θα μείνουν οι εξετάσεις? Στην ιατρική και νομίζω σε να άλλες. Το δούμε. Ναι. Νομίζω ότι δεν πρέπει τώρα να δεσμευτούμε σε τέτοια θέματα, γιατί κοιτάξτε, ό,τι κάνουμε πρέπει να έχει έναν ορίζοντα τριετίας. Ναι. Σε αυτόν τον ορίζοντα τριετίας θα πρέπει να γίνουν και οι κουβέντες που σας είπα με τους Πριτάνης για τους εισακταίους, όλα αυτά, ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά που λέμε. Μπορεί να υπάρχει εισαγωγή σε ΑΕΗ χωρίς εξετάσεις ή μόνο για τα ΤΕΗ το βλέπετε αυτό? Όχι. Νομίζω θα μπορεί να υπάρχει και στα ΑΕΗ με βαθμό του απολυτηρίου. Το απολυτήριο είναι το θεωρείτε σημαντικό. Θεωρείτε ότι είναι ασφαλές αυτό? Ασφαλές ως προς? Ως προς το ότι είναι αδιάβλητο αυτό. Θα σας πω. Εγώ λέω να κρατήσουμε τα αδιάβλητα. Mm-hmm. Και προφανώς, όπως όλα τα μέρη του κόσμου, κάποιου είδους πανελλαδικών εξετάσεων μέσα στο σχολείο θα υπάρχουν. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να το... Άρα με μια άλλη μορφή. Με μια άλλη μορφή και με μια δυνατότητα να παίρνεις και άλλες εξετάσεις άλλων μαθημάτων ενδοσχολικά, με τρόπους που θα διασφαλίσουμε να μην παίρνουν όλοι 20, μην πω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε... Εμείς θέλουμε οι εξετάσεις να είναι αδιάβλητες, αλλά να είναι και αξιόπιστες. Ναι. Τώρα είναι μόνο αδιάβλητες. Τώρα είναι μόνο αδιάβλητες. Ναι. Αυτό επίσης είναι μια παθογένεια. Επειδή στην κοινωνία δεν είναι τίποτα αδιάβλητο, δεν είναι τίποτα, πολλά δεν είναι αδιάβλητα, οτιδήποτε είναι αδιάβλητο, εμείς θεωρούμε ως κοινωνία ότι είναι και σωστό, ότι είναι αξιόπιστο, ότι είναι παιδαγωγικά θετικό κτλ. Ναι.
Κοιτάξτε τα αποτελέσματα των εξετάσεων που κάνουν τα παιδιά στις φυσικομαθηματικές και πολυτεχνικές σχολές το τέλος mm-hmm. του πρώτου εξαμήνου, ναι. που ουσιαστικά είναι επανάληψη του λυκείου. Mm-hmm. Να δείτε πώς κόβονται. Άρα έχουν μία απόθυση σε όλο αυτό το πράγμα, το οποίο την επομένει. Άρα θεωρείτε ότι πιέζονται πολύ τα παιδιά και ότι τα περισσότερα μαθήματα επιλογής σε σχέση με το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει θα τα βοηθήσουν περισσότερο στο στόχο τους. Θα τα βοηθήσει πάρα πολύ. Και στην προσαρμογή προφανώς στο πανεπιστήμιο. Βεβαίως. Και είμαι σίγουρος ότι έτσι θα λειτουργήσει. Mm-hmm. Απλώς θέλει να είμαστε πολύ ριζοσπαστικοί ως προς αυτό που θέλουμε να κάνουμε και πάρα πολύ συντηρητικοί για το πώς θα φτάσουμε. Μάλιστα. Μικρά βηματάκια. Τώρα, πώς θα συνδέσετε τα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ με την έρευνα? Ποιος είναι ο ακριβώς ο ρόλος των περιφερειακών ακαδημαϊκών συμβουλίων και αν έχει σχέση και με την σύνδεση με την αγορά εργασίας? Βεβαίως. Εμείς έχουμε τρεις θεσμούς που έχουμε ιδρύσει. Ο ένας είναι το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό πάλι για πρώτη φορά έχει τους εκπαιδευτικούς θεσμούς και τους παραγωγικούς θεσμούς mm-hmm. να συζητάνε για τα πτυχία, τα επαγγέλματα, το μέλλον των επαγγελμάτων. Δεν υπάρχει mm-hmm. κάποιος που να τα ερευνά αυτά. Άρα έχουμε ένα τέτοιο Εθνικό Συμβούλιο. Το δεύτερο είναι κάτι που έχουμε κάνει για πρώτη φορά από ίδρυση ελληνικού κράτους. Και αυτό είναι μια επιτροπή για να μελετήσει τα οικονομικά της εκπαίδευσης, από τα προνήπια μέχρι και τα διδακτορικά. Mm-hmm. Τέτοια μελέτη δεν έχει ξαναγίνει, διότι δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι ελάχιστες δαπάνες που πρέπει να γίνονται για να έχεις ένα αξιοπρεπές σύστημα. Τα πανεπιστήμια και ορθά παραπονιούνται, παραδείγματος χάρη, ότι παίρνουν από τα αποθεματικά τους, τα οποία είναι λόγω των ερευνητικών προγραμμάτων που φέρνουν τα μέλη διδακτικού προσωπικού, για να λύσουν ανελαστικά έξοδα. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Η πολιτεία πρέπει να φροντίσει να μην κάνουν αυτά τα πανεπιστήμια. Να τους δώσει τα μίνιμουμ που χρειάζονται για αξιοπρεπή λειτουργία. Το ίδιο και στα σχολεία. Να. Άρα έχουμε μια επιτροπή που μελετάει αυτό το θέμα και τέλος Ιουνίου θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Έχετε κάποιες πρώτες, έτσι, μια πρώτη εικόνα? Έχουμε. Έχετε. Έχουμε μια πρώτη εικόνα που είναι σχετικά ευχάριστη. Που σημαίνει ότι, υπάρχει εννοείται περίσσευμα. Περίσσευμα δεν υπάρχει, αλλά αυτά που λείπουν mm-hmm. δεν είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Δεν θέλω κατάχρηση έχετε βρει? Κατάχρηση. Κακοδιαχείριση, να το πω. Όχι, δεν υπάρχει, ξέρετε, κακοδιαχείριση. Υπάρχει απλώς ένα πράγμα που ξοδεύει κανείς και κάποια λεφτά παραπάνω λόγω μιας απίστευτης γραφειοκρατίας, mm-hmm. στην οποία είναι εμπλεγμένο και το ίδιο το Υπουργείο. Ξέρετε, όλο αυτό το πάνε, έλα κτλ. Mm-hmm. Πολλές φορές μεταφράζεται και σε ανθρωπόρες κτλ. Που οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ασχοληθούν με άλλα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Τέλος Ιουνίου θα έχουμε τα πρώτα μας αποτελέσματα και ελπίζω στον επόμενο προϋπολογισμό να δούμε και μια σοβαρή αύξηση. Mm-hmm. Αλλά αυτή η σοβαρή αύξηση θα λέει, παιδιά, το αυξάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μίνιμουμ mm-hmm. έξοδα. Αυτός είναι ο στόχος μας και είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρουμε. Είστε θετικός σε συνεργασία των πανεπιστημίων μας με πανεπιστήμια του εξωτερικού? Ναι, γιατί βέβαια. Έχει ασκηθεί και μία κριτική ως προς αυτό, ως προς μία πρόταση που υπήρξε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα μας το εξηγήσετε αυτό? Βεβαίως. Να τελειώσω πριν. Σας είχα πει για τρεις θεσμούς. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας mm-hmm. και Ανθρώπινου Δυναμικού, η Επιτροπή για τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης και είναι και τα Περιφερειακά Συμβούλια, στα οποία αναφερθήκατε και στα τα οποία θα συνδέονται και με τα μελητήρια στην περιφέρεια. Ακριβώς. Νομίζουμε ότι κάθε περιφέρεια και τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ και τα ερευνητικά κέντρα που είναι σε κάθε περιφέρεια θα μπορούν να έχουν διάφορα πλεονεκτήματα ως προς τις δυνατότητες αυτής της περιφέρειας. Mm-hmm. Άρα και τα ιδρύματά μας να προσφέρουν αναπτυξιακά mm-hmm. Σε αυτές τις περιφέρειες, αλλά και αυτά τα πλεονεκτήματα των περιφερειών να αντανακλώνται στα πανεπιστήμια. Είναι ένα άνοιγμα στην κοινωνία, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα αγκαλιαστεί πάρα πολύ mm-hmm. Και στις κοινότητες, στις επιστημονικές, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες και θα βγούμε, αν θέλετε, από αυτό το ολίγον απαράδεκτο που πολλές φορές τοπικές κοινωνίες βλέπουν αυτά τα ιδρύματα ως περισσότερα σουβλάκια, περισσότερα rooms to let κτλ. Mm-hmm. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην πρόταση που είχε γίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Κοιτάξτε. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έκανε μία πρόταση στο Υπουργείο για την ίδρυση ενός προγράμματος τριετούς φοίτησης με δίδακτρα, προπτυχιακού. Ναι. Ο νόμος δεν το προβλέπει αυτό. Mm-hmm. Άρα
ουσιαστικά υπήρξε ένα αίτημα που δεν ήταν σύνομο. Θα ήταν ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα. Θα ήταν ένα αυτό, ξενόγλωσσο, ναι. Τριετές, mm-hmm. ενώ τα δικά μας προγράμματα είναι τετραετή, με δίδακτρα, ενώ δεν έχουν δίδακτρα τα δικά μας τμήματα. Άρα σε όλα τα θέματα υπήρχαν προβλήματα. Mm-hmm. Ο νόμος βεβαίως προβλέπει την ίδρυση τμήματων ξενόγλωσσων, τμήματων, όχι προγραμμάτων. Γιατί ένα πρόγραμμα, όταν το τελειώσει, ποιος θα σου δώσει πτυχίο, παραδείγματος χάρη. Όλα αυτά ήταν στον αέρα. Αλλά ξέρετε, δεν μπορούμε να επικαλούμαστε την Ευρώπη όταν τη θέλουμε και να μην την επικαλούμαστε όταν δεν τη θέλουμε. Στην Ευρώπη, πάνω από το 95%, πάνω από το 95% των προπτυχιακών είναι στις γλώσσες της κάθε χώρας. Ναι. Ενώ στα μεταπτυχιακά είναι το ακριβώς αντίθετο. Έχει σχεδόν σε όλα αγγλόφωνα. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα να δούμε αν τυχόν θέλουμε να διαφυλάξουμε το ελληνόγλωσσο των προπτυχιακών. Μη θεωρούμε επειδή κάναμε ένα τμήμα ξενόγλωσσο θα έρθουν διάφοροι να πληρώνουν δίδακτρα. Ναι. Αλλά έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε ένα θεσμό που λέγεται το Διεθνές Πανεπιστήμιο, αυτό που είναι στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. το οποίο έχει προγράμματα και μεταπτυχιακά και προπτυχιακά, ναι. ξενόγλωσσα. Άρα μπορούν τα πανεπιστήμια mm-hmm. να συνεργαστούν με το Διεθνές Πανεπιστήμιο για να κάνουν ξενόγλωσσα προγράμματα και στα προπτυχιακά. Mm-hmm. Αυτή είναι η επί της ουσίας και νόμιμη οδός. Στα μεταπτυχιακά ήδη λειτουργούν πολλά αγγλικά mm-hmm. και το θεωρώ μεγάλη επιτυχία. Τώρα, η σχέση των ελληνικών πανεπιστημίων με τα ξένα είναι μια εξαιρετική σχέση. Είναι μια εξαιρετική σχέση που βασίζεται στο επίπεδο των διδασκόντων και κυρίως στις δραστηριότητές τους, γιατί έχουν καταφέρει και έχουν πάρα πολλές συνεργασίες, κυρίως ερευνητικού χαρακτήρα, αλλά πολλές φορές και διδακτικών συνεργασιών. Και υπάρχουν πανεπιστήμια που βοηθάνε και τους διδάσκοντες σε επίπεδο αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας. Υπάρχουν και ορισμένες βεβαίως υπηρεσίες που δεν βοηθάνε καθόλου. Πάντως, νομίζω ότι αυτό μέσα σε όλες τις δυσκολίες που περνάμε, πραγματικά το θεωρώ ένα από τα πολύ μεγάλα success story των ελληνικών πανεπιστημίων. Mm-hmm. Σε τι πιστεύετε ότι θα βοηθήσει τους φοιτητές η διασύνδεση ανάμεσα σε τμήματα που έχουν συναφές αντικείμενο, που προβλέπετε στην μεταρρύθμιση βεβαίως, την οποία βεβαίως, προωθείτε. Βεβαίως. Κοιτάξτε, τα πανεπιστήμια μας κατά κύριο λόγο είναι ιδρύματα, όπως όλα σε όλο τον κόσμο, παραγωγής αλλά και μετάδοσης της γνώσης. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις διαδικασίες παραγωγής της γνώσης να ενισχύεις και τις διαδικασίες μετάδοσης της. Mm-hmm. Γιατί εκεί ελέγχεται η παραγωγή της γνώσης. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια μας, πολλοί φοιτητές, οι οποίοι τους ενδιαφέρει και κάτι παραπλήσιο, να τους δώσουμε αυτήν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα από το ας πούμε διπλανό τμήμα. Είσαι στη νομική, να μπορείς να πάρεις και κάποια μαθήματα από τις πολιτικές επιστήμες ή από τα οικονομικά. Mm-hmm. Είσαι στο φυσικό, να μπορείς να παίρνεις κάποια μαθήματα από το μαθηματικό. Προσέξτε όμως, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή στο καθεστώς των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ναι. Δηλαδή, πώς θα τελειώνεις αυτό. Ναι. Θα τελειώνεις το πτυχίο σου, μπαίνεις ναι. στο φυσικό. Θα τελειώνεις το φυσικό. Και αφού τελειώσεις το φυσικό και είχες πάρει κάποια μαθήματα, τα οποία δεν θα είναι μαθήματα στο αλαλούμ, mm-hmm. το μαθηματικό παραδείγματος χάρη θα λέει όποια από τους φυσικούς θέλουν να πάρουν από μένα 10 μαθήματα, ας πάρουν από αυτά τα 12 τα 10, mm-hmm. ώστε να έχουν μία αίσθηση του τι πήρανε. Όπως και το οικονομικό για τη νομική και αντιστρόφους ναι. κτλ. Άρα, λες, με μία τάξη να μην υπάρχει ακριβώς, γι' αυτό τεφόρτωση σε ακριβώς, ορισμένα. Ακριβώς, ναι. γι' αυτό λέμε του χρόνου mm-hmm. να προετοιμαστούμε για αυτά τα πράγματα. Ναι. Να γίνουν τα πρωτόκολλα συνεργασίας, να γίνουν οι συζητήσεις. Δεν θα το κάνουν ούτε όλοι οι φοιτητές, δεν θα το κάνουν ούτε όλα τα τμήματα. Αλλά αυτό σε τι βοηθάει, βοηθάει στο εύρος των γνώσεων του φοιτητή. Βοηθάει να μας κάνει καλύτερους πολίτες, ναι. κυρία Κουλούρη. Mm-hmm. Το να εγώ έχω πάρει πτυχίο νομικής και να ξέρω λίγο περισσότερα οικονομικά, mm-hmm. σε μια κατάσταση όπου ζούμε σήμερα, ή αν θέλω να είμαι φυσικός και να πάρω λίγο παραπάνω χημεία, παραδείγματος χάρη, ναι. ή διεπιστημονικότητα, mm-hmm. είναι μέρος της νέας ακαδημαϊκής πραγματικότητας. Αυτή είναι κρίμα να μην την αξιοποιήσουμε εμείς. Και βεβαίως εμείς θα φροντίσουμε όταν σε 3 χρόνια
έχουμε και έναν απολογισμό να πούμε, ξέρεις, το τάδε τμήμα το παρακολουθούν πολύ περισσότερα παιδιά από ένα άλλο. Mm-hmm. Αυτό ας το ενισχύσουμε λίγο παραπάνω οικονομικά. Ας του mm-hmm. δώσουμε και μία θέση παραπάνω, μιας που φαίνεται αυτό έχει μεγαλύτερη ζήτηση σε αυτού του τύπου την, την μόρφωση. Mm-hmm. Πάμε στα μεταπτυχιακά. Έχετε μιλήσει για επανεκκίνηση. Είπατε και νωρίτερα ότι οι αλλαγές στα μεταπτυχιακά θα τις δούμε σε περίπου ένα χρόνο, γιατί είμαστε στην διαδικασία των ζυμώσεων. Έχετε πει ότι και οικονομικά δεν θέλετε να αποκλείσετε φοιτητές, οπότε τα κριτήρια θα είναι αυστηρά ακαδημαϊκά και έχετε υπολογίσει ότι ένα 40% των φοιτητών που δεν μπορεί να πληρώσει δίδακτρα θα έχει αυτή την παροχή δωρεάν. Αυτό θα επηρεάσει καθόλου την λειτουργία αυτή καθ' αυτή των προγραμμάτων, με την έννοια του αν έχουν τα χρήματα που χρειάζονται για να έχουν και το επίπεδο που πρέπει. Λοιπόν, η ερώτησή σας ουσιαστικά έχει και την απάντηση. Να δούμε πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα καταρχήν. Είναι μόνο λόγω χρημάτων, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Καταρχήν ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά δωρεάν μεταπτυχιακά. Ναι. Και εμείς είπαμε ότι στα δωρεάν μεταπτυχιακά θα τους δώσουμε κάτι πρόσθετο στο πλαίσιο των κρατικών δαπανών για να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα έξοδά τους. Εκείνο λοιπόν που έχει τεράστια σημασία είναι με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί ποιότητα. Η ποιότητα λοιπόν εξασφαλίζεται πρώτον με το ανθρώπινο δυναμικό και τις πρόσθετες προσπάθειες που κάνει και βεβαίως και με μια υλικοτεχνική υποδομή mm-hmm. που αυτή πολλές φορές χρειάζεται κάποια πρόσθετη ενίσχυση οικονομική. Και ξέρετε, έχουμε ιδρύματα όπως είναι το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο δεν χρεώνει δίδακτρα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν χρεώνει δίδακτρα. Το Πάντιο δεν χρεώνει δίδακτρα. Και πολλά και άλλα τμήματα. Τα πανεπιστήμια χρεώνουν λίγα δίδακτρα. Ακριβώς. Άρα, νομίζω δεν θα πρέπει. Υπάρχουν όμως και κάποια πολύ ακριβά. Βεβαίως. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Η δημόσια συζήτηση λοιπόν πρέπει να επικεντρωθεί στην ποιότητα πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορούμε να συζητάμε για δίδακτρα αν δεν συζητήσουμε για το κόστος. Και εδώ δυστυχώς τα περισσότερα κόστη που έχουν καταγραφεί από τα μεταπτυχιακά, ιδίως αυτά που έχουν πολύ υψηλά δίδακτρα, θα τολμήσω να πω ότι είναι κόστη που έχουν γίνει στο πόδι. Ναι. Εμείς άρα θέλουμε... λέτε χρειάζεται εξορθολογισμό σε αυτό το επίπεδο. Βεβαίως. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε στο Υπουργείο μια πάρα πολύ αυστηρή, μια επιτροπή μάλλον που θα δει με πολύ αυστηρό τρόπο, επιτροπή ειδικών, προσέξτε, όχι άνθρωποι που έτσι τα ξέρουν εμπειρικά, mm-hmm. για να δούμε το κόστος των μεταπτυχιακών. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε πού είναι τα κόστη. Αν ένα κόστος είναι πάρα πολύ, αν ένα μεταπτυχιακό έχει ένα τεράστιο κόστος, τότε ενδεχομένως θα έχει τη δυνατότητα να έχει ψηλά δίδακτρα. Mm-hmm. Αν όμως δεν έχει, τότε δεν πρέπει να έχει ψηλά δίδακτρα. Mm-hmm. Θα υπάρξει και δυνατότητα αξιολόγηση των μεταπτυχιακών από τον ίδιο τον Υπουργό. Κοιτάξτε, εμείς λέμε τώρα όλα πρέπει να κάνουν μια επανεκκίνηση. Ναι. Είτε τα ίδια, είτε mm-hmm. καινούρια που θέλουν να γίνουν. Και γι' αυτό έχουμε βάλει κανόνες. Ναι. Και ένας από τους κανόνες είναι το κόστος. Mm-hmm. Δεύτερο είναι ότι κανένα παιδί δεν μένει έξω λόγω των οικονομικών mm-hmm. δυσχεριών που έχει και το κράτος αναλαμβάνει να δίνει τα δίδακτρα ναι. του μέχρι 40% των φοιτητών. Mm-hmm. Η αξιολόγηση όμως δεν πρέπει να γίνει από τα ίδια τα πανεπιστήμια. Βεβαίως. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, πού θα είναι και η εμπλοκή του Υπουργού σε αυτό. Εμείς δεν έχουμε, το Υπουργείο δεν θέλουμε να εμπλακεί στα θέματα περιεχομένου. Mm-hmm. Τα περιεχόμενα είναι θέμα πανεπιστημίου, ας βρουν διαδικασίες, υπάρχει η ΑΔΥΠ. Εμείς λέμε για απεδό και στο εξής, οι σχολές συγκροτούν σώματα που θα αξιολογούν τα μεταπτυχιακά mm-hmm. και αυτά είναι θέματα ποιότητας τα οποία πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά. Ναι. Και προφανώς μεταπτυχιακά που δεν έχουν ποιότητα πρέπει να κλείσουν. Mm-hmm. Εκείνο που ενδιαφέρει την πολιτεία είναι οι δυνατότητες που δίνει στα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, που έχουν την ακαδημαϊκή, τα ακαδημαϊκά ας πούμε, κριτήρια και το επίπεδο να σπουδάσουν και τα οποία δεν πρέπει να μείνουν έξω λόγω οικονομικών προβλημάτων που έχουν. Mm-hmm. Γι' αυτά θα φροντίσει η πολιτεία μέχρι 40%. Στο θέμα των αμοιβών των πανεπιστημιακών υπάρχουν αντιρρήσεις, αντιδράσεις? Βεβαίως, βεβαίως και υπάρχουν αντιρρήσεις. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε, γιατί ένας πανεπιστημιακός που δεν είναι και ικανοποιημένος δεν ξέρω τι κίνητρο έχει. Θα σας πω. Κοιτάξτε, να σταθεί σε ένα καλό επίπεδο σε. Ναι. Είναι σοβαρό. Να το κάνει με κέφι. Να το κάνει με κέφι.
Καταρχήν, ξέρετε, η πανεπιστημιακή ζωή αντλείς το κέφι από πολλά πράγματα. Δεν το αντλείς μόνο από τα λεφτά που βγάζεις. Το αντλείς με τις σχέσεις σου με τους φοιτητές, με τον τρόπο που κάνεις έρευνα. Ασκείς ένα κοινωνικό λειτουργήμα που υπερβαίνει, νομίζω, το μισθό σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην παίρνεις μισθό, προφανώς. Αλλά κοιτάξτε, εγώ προκαλώ τους συναδέλφους να μου πούν, οι οποίοι πολλοί από αυτούς, όπως είπαμε και πριν, έχουν πολύ συστηματικές σχέσεις με το εξωτερικό, πού αλλού υπάρχει το φαινόμενο κάποιος να κάνει μαθήματα σε περισσότερο από ένα μεταπτυχιακό και να πληρώνεται από αυτά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Δική μας πατέντα είναι αυτή. Υπάρχει το αντίστροφο. Ότι κάνετε εσείς ένα μεταπτυχιακό, παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι σε ένα άλλο μεταπτυχιακό και λέω στους φοιτητές μου ότι καλό είναι να παρακολουθείς και τα μαθήματα που κάνει η κυρία Κουλούρη. Άρα, όταν είσαι σε μεταπτυχιακό, όταν κάνεις μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, αρκετοί από τους φοιτητές που έχεις δεν είναι του δικού σου μεταπτυχιακού, μπορεί να έρχονται από άλλα μεταπτυχιακά. Ναι. Δεν είναι ότι εσύ πας, έρχονται οι άλλοι. Τώρα, εμείς τι λέμε. Αν κάνεις σοβαρά τη δουλειά σου στα προπτυχιακά, αν κάνεις αιτήσεις για προγράμματα ερευνητικά, αν κάνεις έρευνα λόγω των προγραμμάτων που έχεις πάρει, αν έχεις υποψήφιους διδάκτορες που πρέπει να τους φροντίζεις για την έρευνα που θα κάνουν και για το διδακτορικό τους, αν έχεις διπλωματικές παιδιών που είναι στο μάστερ και διδάσκεις και σε ένα μεταπτυχιακό, μάλλον δεν πρέπει να σου μένει και πάρα πολύς χρόνος να πηγαίνεις αλλού. Μάλιστα. Εντάξει, γιατί όλοι ξέρουμε τι σημαίνει το 24ωρο. Mm-hmm. Αν τώρα έχεις χρόνο, εμείς λέμε, κάνε μία προσφορά. Και η προσφορά να είναι αμυστή. Αφού έχεις χρόνο μετά από όλα αυτά, που επιμένω, εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι έχεις, αλλά αν έχεις, κάνε μία προσφορά. Και αν έχεις πια και παραπάνω χρόνο, γιατί είσαι τόσο ευέλικτος, τόσο αποτελεσματικός, ωραία, τότε να πληρώνεσαι. Μάλιστα. Στην επιλογή των διδακτόρων κάτι αλλάζει επίσης στην διαδικασία. Ναι. Κοιτάξτε, οι υποψήφοι διδάκτορες σήμερα έχουμε ένα μεγάλο αριθμό, δεν λέω ποσοστό, αλλά είναι ένας αρκετά σοβαρός αριθμός που είναι λιμνάζοντες. Για κάποιο λόγο είναι εκεί και δεν είναι. Ναι. Πρέπει να κανονικοποιήσουμε την έρευνα που γίνεται στη διάρκεια του διδακτορικού σου. Ξέρω ότι πάρα πολλά παιδιά εργάζονται και τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουν αυτό. Για πρώτη φορά έχουμε από φέτος νέες υποτροφίες και από το ΙΚΙ αλλά και από το ΕΛΙΔΕΚ, από το νέο θεσμό που έχουμε φτιάξει, που θα είναι υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες. Αλλά ξέρετε τι, πρέπει και οι υποψήφιοι διδάκτορες να μπουν σε μία λογική αυστηρής ακαδημαϊκότητας. Ναι. Ως τώρα μπλεκόνταν η αυστηρή ακαδημαϊκότητα με το ότι, εν πάση περιπτώσει, κάνω και το κέφι μου γιατί κάνω κάτι που με ενδιαφέρει. Εγώ λέω, όντως κάνεις το κέφι σου, όντως είναι αυτό που σε ενδιαφέρει, είναι πολύ σημαντικό να το κάνεις με ανοιχτή την καρδιά, αλλά με αυστηρούς κανόνες, ακριβώς για να μπεις σε αυτόν τον περίπλοκο, εξαιρετικά ανταγωνιστικό και πάρα πολλές φορές όχι τόσο γενναιόδωρο κόσμο της επιστημονικής κοινότητας. Μάλιστα. Ποιος θα είναι ο ρόλος των φοιτητών στα συμβούλια διοίκησης των πανεπιστημίων και γιατί θα πρέπει να έχουν ρόλο οι φοιτητές? Γιατί έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση από το παρελθόν, άλλαξε αυτό. Έτσι είναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ, δηλαδή, όχι εγώ μόνον, αλλά πολλοί συνάδελφοι, πολλοί πανεπιστημιακοί, θεωρούν ότι αξιοποιούμε πάρα πολύ τις συζητήσεις που έχουμε με τους φοιτητές. Έχουν πολλά να μας πούν. Φτάνει να τους αντιμετωπίσουμε με έναν ισότιμο τρόπο. Εγώ δεν νομίζω να πρέπει να πούμε είναι νέοι και μπορεί να κάνουν αυτό, το άλλο κτλ. Είναι ισότιμοι συνάδελφοι, συνυπάρχουμε σε ένα θεσμό, τον οποίο αυτοί βλέπουν από τη δική τους οπτική γωνία και έχουν να μας πούν πάρα πολλά πράγματα. Και ξέρετε, όσο πιο δημοκρατική σύνθεση έχουν συλλογικά σώματα, συλλογικά σώματα. Γιατί έχετε διευκρινίσει ότι δεν θα συμμετέχουν σε εκλογή μονοπρόσωπων. Όχι, δεν θα συμμετέχουν οργάνων, σε εκλογή παρά στην. Μιλάμε για πρόεδρο, κοσμήτωρα, πρίτανε, ναι, στη συμμετοχή που εκεί γίνεται η συζήτηση. Όσο λοιπόν είναι πλουραλιστική η σύνθεση των συλλογικών σωμάτων, τόσο ελέγχεται η αυθαιρεσία. Μάλιστα. Όσο είμαστε μεταξύ μας, ξέρετε, είναι πιο εύκολη η αυθαιρεσία. Όταν εμπλέκονται και πολλοί,
Είναι πάντα, υπάρχει ένας πρόσθετος έλεγχος. Αλλά δεν έχετε καταλήξει στο πώς ακριβώς θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, νομίζω ο καλύτερος τρόπος να συμμετάσχουν είναι ότι έχουν τους συλλόγους τους, είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι σύλλογοι και σύλλογοι να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους σε αυτά τα συλλογικά όργανα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει τα όργανα αυτά να τους στέλνουν και την ημερήσια διάταξη νωρίτερα, ώστε να είναι ενημερωμένοι τι θα συζητηθεί, να είναι προετοιμασμένοι και να μπούμε και σε μια λογική συνεννόησης μετά από πολύ καιρό που δεν είναι στα όργανα οι φοιτητές. Αυτό θα μας πάρει ένα χρόνο μέχρι να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, αλλά νομίζω ότι αυτά ενισχύουν τη δημοκρατία και ξέρετε, η δημοκρατία καμιά φορά είναι και χρονοβόρα διαδικασία. Πάμε στο θέμα των βιβλίων της ιστορίας. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση να τη φέρουμε την ιστορία πιο δεν κοντά. Δεν θα αφήσετε τίποτα έξω από ό,τι όχι, βλέπω. Δεν θα αφήσω. Έχω την ευκαιρία και θα τα πούμε όλα. Να είστε καλά. Ότι να έρθει πιο κοντά στο σήμερα η ιστορία. Πιο κοντά στο παρόν, εις βάρος του παρελθόντος. Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Να πούμε δύο πράγματα. Να πούμε ότι πρώτον έχουμε στη χώρα μας εξαιρετικούς ιστορικούς και δεν το λέω για να τους κολακεύσω, είναι γνωστό ότι έχουμε μια τεράστια παράδοση σε ιστορικούς. Υπάρχουν προσεγγίσεις που αλληλοσυμπληρώνονται, έχουμε άτομα τα οποία είναι γνωστά και στο διεθνή χώρο, είναι σε εξαιρετική συνεργασία με πάρα πολλά πανεπιστήμια και άρα έχουμε καταρχήν μια επιστημονική κοινότητα με πολύ μεγάλο κύρος επιστημονικό. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, δεν το έχουμε για όλες τις επιστημονικές κοινότητες. Αυτό γιατί άλλες είναι υποσυγκρότησης και τα λοιπά. Ήθελα να σας πω όμως ότι θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας που παρουσιάζονται στις ειδήσεις και στα δελτία ειδήσεων γενικώς, τα συζητούν όπως και να έχει οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος και στο γυμνάσιο και στο λύκειο και στο δημοτικό. Βεβαίως. Σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε, τι είναι αυτό που σκέφτεστε να εντάξετε? Θα σας πω. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Θα σας πω. Βεβαίως. Θέτε θεματικές ενότητες, βιωματικοί τρόποι εκμάθησης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ένα λοιπόν θέμα είναι η κοινότητα των ιστορικών. Το δεύτερο είναι το εξής. Σε όλες τις χώρες υπάρχει μία διάσταση ανάμεσα στα αποτελέσματα της έρευνας και στην ιστορία που γίνεται στα σχολεία. Αυτό πώς ακριβώς το εννοείτε? Κοιτάξτε, έχουμε ας πούμε ορισμένα θέματα τα οποία προσεγγίζουμε με νέες τεχνικές, με νέες μεθόδους. Καταλήγουμε σε κάποια αποτελέσματα. Άρα τα λέτε οποία νέα συμπεράσματα, ακριβώς, νέα συμπεράσματα της έρευνας, τα οποία συχνά δεν αντανακλώνται στα σχολικά βιβλία. Ναι. Και δεν αντανακλώνται πολλές φορές και στον δημόσιο λόγο για την ιστορία. Δηλαδή, έχετε κάποιο παράδειγμα? Παράδειγμα δεν θέλω να μπω γιατί ξέρετε, αν μπω σε παράδειγμα θα... αλλά είναι νομίζω απολύτως σαφές αυτό που λέω. Και τις τελευταίες δεκαετίες πραγματικά έχουν γίνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες επεξεργασίες, όχι μόνο στον τόπο μας. Ας πάρουμε τη Γαλλική Επανάσταση. Έχει ξαναγραφτεί, αν θέλετε, τη Γαλλική Επανάσταση. Όχι για να ξεχάσουμε τα παλιά ή να λέμε ότι οι παλιές προσεγγίσεις ήταν λάθος. Ναι. Αλλά η ιστορία έχει και μια συμπληρωματικότητα όταν... Τι θα πρέπει να ενταχθεί, κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώμη σας, από την πρόσφατη ιστορία? Θα πρέπει να ενταχθεί ο εμφύλιος? Είναι όριμες συνθήκες? Εγώ νομίζω κανένα πράγμα που έχει γίνει στην ιστορία δεν πρέπει να κρύβεται. Ναι. Διότι την ιστορία την κάνουν άνθρωποι. Τη συγκροτούν άνθρωποι και όλα αυτά είναι αποτελέσματα των σχέσεων των ανθρώπων. Για τους μαθητές μας και τους φοιτητές μας είναι ένας τεράστιος πλούτος να μπορεί να διαβάζει ιστορία από διαφορετικές προσεγγίσεις, να διαβάζει λίγο και τι σκέφτονται άλλοι για μας, παραδείγματος χάρη. Δεν είμαστε μόνο εμείς που γράφουμε για τη δική μας ιστορία. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί ιστορικοί σε όλο τον κόσμο που γράφουν για πας, όπως και πολλοί Έλληνες ιστορικοί που γράφουν για θέματα που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Αλλά το πρώτο που πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε, το πρώτο, είναι πώς τη διδάσκουμε. Ναι. Γιατί εδώ υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα. Τη διδάσκουμε με έναν τρόπο που τα παιδιά δεν την αγαπάνε. Δηλαδή, είναι αποθητικός ο τρόπος με τον οποίο εμπλεκόμαστε με την ιστορία. Μη σας πω πώς δίνουμε τα μαθήματα
για τις πανελλήνιες, όπου πρέπει να το μάθεις απ' έξω. Είναι μια ύλη, η οποία πολλές φορές είναι ασύνδετη, είναι η παπαγαλία και για παπαγαλία, τα παιδιά είναι η εταιρεία. Καταρχήν η παπαγαλία. Καταλάβατε ως κριτήριο ότι ξέρω ιστορία. Άρα η πρώτη συζήτηση που πρέπει να ανοίξουμε, η πρώτη, είναι πώς τη διδάσκουμε. Και υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Να μην τις αναπτύξω τώρα όλες. Εσείς σε ποια πρόταση είστε πιο κοντά, την προσωπική σας άποψη? Δεν θέλω να σας πω την προσωπική μου άποψη. Όχι γιατί και δεν έχω. Κοιτάξτε, την ερχόμενη Πέμπτη, σε μία εβδομάδα, καλέσαμε κάποια άτομα στο Υπουργείο Παιδείας, εκπροσώπους των τμήματων ιστορίας, φιλολογίας, των παιδαγωγικών τμήματων που κάνουν τη διδακτική ιστορίας, άτομα που ήταν σε προηγούμενες επιτροπές συγκρότησης προγραμμάτων σπουδών, σε μια πλατεία σύσκεψη για να αρχίσουμε μια συζήτηση ανάμεσα στην πρώτη προσέγγιση της Επιτροπής και αυτά τα άτομα. Μάλιστα. Αυτή δεν θα είναι μια συζήτηση και θα τελειώσει. Θα συνεχίσουμε αυτή. Άρα εμείς αυτό που θέλουμε... Πρόοδο, ακριβώς. Αλλά έχετε μιλήσει για ανοιχτό ορίζοντα. Πόσο ανοιχτό είναι ο ορίζοντας για την αλλαγή της ύλης της ιστορίας? Ειδικά δηλαδή, για την ιστορία νομίζω πρέπει να είναι πολύ ανοιχτός. Πόσο ανοιχτός, σας λέω, δηλαδή. Δεν υπάρχει δεν θέμα έχετε βάλει ένα όριο. Πότε θα πρέπει τέλος πάντων να υλοποιηθεί? Εννοείται η υλοποίησή του. Ναι. Βέβαια, εμείς αυτό που λέμε είναι η χρονιά που έρχεται να περάσει προσπαθώντας να συγκροτήσουμε επί της ουσίας μέσα από συζητήσεις το πρόγραμμα σπουδών. Άρα σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο νομίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα σπουδών. Ένα πρόγραμμα σπουδών που δεν μπορεί να γίνει με κραυγές και καταγγελίες και ψεύτικες ειδήσεις κτλ. Γύρω από το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συγκεντρώσουμε μια συγκλονιστική συνένεση των ανθρώπων που ξέρουν αυτά τα θέματα. Και ποιο μάθημα ακολουθεί? Ή ταυτόχρονα θα δουλέψετε και στην κατεύθυνση του μαθήματος των θρησκευτικών? Κοιτάξτε, τα θρησκευτικά τα δουλεύουμε. Από το Σεπτέμβριο θα μοιράσουμε το φάκελο του φοιτητή. Τι θα του είναι μαθητή. Ακριβώς αυτός ο φάκελος του μαθητή? Θα αντανακλάγα πολύ πιστά το πρόγραμμα σπουδών που ήδη εφαρμόζεται φέτος. Άρα θα είναι σαν ένα βιβλίο. Στο μεταξύ είμαστε σε συζήτηση πολύ δημιουργική, νομίζω. Όχι νομίζω, το ξέρω, είμαστε σε πολύ δημιουργική συζήτηση και με την Επιτροπή που έχει κάνει η Εκκλησία για διάφορα ζητήματα των βιβλίων. Θα προκηρυχθούν τα βιβλία τη χρονιά που μας έρχεται, θα γραφτούν και άρα από την άλλη χρονιά θα έχουμε τα καινούργια. Άρα μαζί με την ιστορία θα έχουμε και τα θρησκευτικά. Μαζί, στην ιστορία δεν θα έχουμε το καινούριο βιβλίο, θα έχουμε το καινούριο πρόγραμμα. Αλλά στα θρησκευτικά και μετά προφανώς πρέπει να ανοίξουμε ξανά ένα πράγμα για το οποίο έχουν γίνει εξαιρετικά μεγάλες πρόοδοι, που είναι το θέμα της γλώσσας, αλλά ξέρετε και των φυσικών επιστημών. Ναι. Ας πούμε, έχουμε παραδείγματα σε πολλά μέρη. Που πια δεν διδάσκουν χημεία, φυσική, βιολογία ξεχωριστά το ένα από το άλλο, αλλά τα διδάσκουν σαν ενιαίο σύνολο ως φυσικές επιστήμες. Παίρνουν ένα φυσικό φαινόμενο και το εξετάζουν από όλες αυτές τις πλευρές. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται και πιο θελκτικό το μάθημα. Βεβαίως, για τον μαθητή. Τραβάει, κρατάει το ενδιαφέρον πιο ζωντανό, πιο ζωηρό. Ακριβώς. Όταν μιλάτε για τη γλώσσα, αναφέρεστε στην ελληνική γλώσσα και στα αρχαία ελληνικά. Η γλώσσα ξέρουμε ότι έχει αυτό τον ενιαίο ιστορικό χαρακτήρα. Είναι ένα πράγμα με αλλά πολύ... Αλλά διδάσκεται σε χωριστά βιβλία. Ναι, ναι. Είναι, ξέρετε, παθογένειες, είναι παθογένειες, ξέρετε, του παρελθόντος, που πρέπει όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να λυθούν σε μία μέρα. Γι' αυτό λέμε, παίρνει το θέμα των θρησκευτικών, το προχωράμε, ανοίγουμε το θέμα της ιστορίας και θα το προχωρήσουμε. Οι φυσικές επιστήμες είναι όλα πάνω στο τραπέζι. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι αυτά είναι εξαιρετικές ευκαιρίες για συζητήσεις ανάμεσα σε ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές ακαδημαϊκές εμπειρίες. Μάλιστα. Πού βρίσκεται το θέμα της επιλογής διευθυντών μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε την προηγούμενη διαδικασία αντισυνταγματική? Ναι, το Συμβούλιο Επικρατείας πήρε μια... κατά τη γνώμη μου, πολύ αυστηρή απόφαση, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να την ακολουθήσουμε. Ουσιαστικά, θεωρώντας ότι η ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων για την ανάδειξη των διευθυντών, μάλλον για τη μοριοδότηση του διορισμού των διευθυντών, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό, ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Μας κοινοποιήθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή, νομίζω, η απόφαση,
Εμείς έχουμε δηλώσει ότι θα συμμορφωθούμε με την απόφαση. Έχουμε ετοιμάσει ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο και το οποίο θα δημοσιοποιήσουμε σε λίγες μέρες και θα το ψηφίσουμε και στην Βουλή. Έχετε να μας πείτε κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτό το σχέδιο? Νομίζω ότι το βασικό στοιχείο στο σχέδιό μας θα είναι από τη μία μεριά τρόποι εντελώς αντικειμενικοί για τον διορισμό των καθηγητών, αλλά και από την άλλη έχουμε συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων για να ενισχύσει και την ζωή στο σχολείο, αλλά και να έχει δυνατότητες αποτίμησης του έργου του διευθυντή. Μάλιστα. Έχουν προκηρυχθεί θέσεις για αναπληρωτές στην ειδική αγωγή. Έχετε ζητήσει τα κενά και αν υπάρχει πλεόνασμα για την επόμενη χρονιά για να προετοιμαστείτε. Πώς αποτιμάτε τη χρονιά που φεύγει, τι ετοιμάζετε για τη χρονιά που έρχεται? Ναι, η χρονιά που φεύγει, όπως ξέρετε, είχαν ανοίξει τα σχολεία στην ώρα τους. Οι καθηγητές στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία ήταν εκεί στην ώρα τους, τα βιβλία ήταν στην ώρα τους. Αυτό ήταν μια εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία του Υπουργείου Παιδείας. Είναι βαρύ φορτίο στην πλάτη μας αυτό, αλλά ελπίζουμε και φέτος αυτό να το επαναλάβουμε και βεβαίως να είμαστε ακόμη πιο βελτιωμένοι ως προς τις τοποθετήσεις όλων αυτών των εκπαιδευτικών πολύ, πολύ νωρίτερα. Βεβαίως ξέρετε ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών μας, πάνω από το 10% είναι αναπληρωτές. Αυτό είναι ένα καθεστώς που δεν βοηθάει την εκπαίδευση, είναι ένα καθεστώς που σίγουρα πρέπει να αλλάξει μέσω των διορισμών, οι οποίοι ελπίζουμε μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης να έχουμε κάτι να πούμε. Θα έχουμε και νέους αναπληρωτές φέτος, κύριε Υπουργέ, στην νέα σχολική χρονιά. Βεβαίως. Έχετε κάποιον αριθμό? Είναι γύρω στους 20.000 όσο ήταν και πέρσι. Και στην ειδική αγωγή πώς είναι? Είναι γύρω στις 8.500 με 9.000 στην ειδική αγωγή. Είναι λίγο παραπάνω από όσο πέρσι. Φέτος θα διοριστούν με ένα νέο καθεστώς, όπου δεν θα έχουν προτεραιότητα συγκεκριμένα πτυχία, αλλά θα μοριοδοτούνται αναλόγως. Αυτό υπήρξαν κάποιες δυσκολίες, οποίες νομίζω ότι τις έχουμε ξεπεράσει. Είναι κάτι στο οποίο δίνουμε τεράστια έμφαση στην ειδική αγωγή και έχουμε κάνει νομίζω πάρα πολύ σοβαρά βήματα. Αλλά αυτό που ελπίζουμε φέτος, είναι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε καλύτερους όρους εργασίας στους αναπληρωτές, οι οποίοι δεν ξέρω αν το ξέρετε, όταν έχουν προβλήματα υγείας, οι δυνατότητες που τους δίνουμε είναι πάρα πολύ περιορισμένες σε σχέση με τους μόνιμους. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι μέσα στα νέα εργασιακές συνθήκες και είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας να μπορέσουμε να καταφέρουμε έστω κάτι θετικό σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Και κλείνοντας, δράτω με τις ευκαιρίες της σημερινής μας συνάντησης να σας ζητήσω ένα σχόλιο για το δημοψήφισμα στην Τουρκία με αφορμή και την καταγωγή σας από την Κωνσταντινούπολη, κύριε Υπουργέ. Η απόφαση, μάλλον τα ποσοστά του δημοψηφίσματος, εγώ προσωπικά περίμενα πολύ υψηλότερο ποσοστό για το ναι υπέρ του Ερντογάν. Το γεγονός ότι είναι οριακό, νομίζω μας δείχνει ότι η τουρκική κοινωνία μπαίνει σε μια διαφορετική φάση υπόγειων διεργασιών, συνειδητοποίησης ότι αυτός ο αυταρχισμός πρέπει να έχει όρια και είναι, ξέρετε, αυτά τα περίεργα φαινόμενα στην ιστορία που κάποια στιγμή, χρόνια αργότερα, όταν θα τα μελετάνε οι ιστορικοί, θα βρουν συνδέσεις ανάμεσα σε αυτό που έγινε στον Γκεζί πριν 4 χρόνια, σε αυτό το αμφίροπο αποτέλεσμα που γίνεται σήμερα, στις συζητήσεις που γίνονται σε κοινωνικό επίπεδο. Και νομίζω ότι παρόλο που, εντάξει, οι εξουσίες που έχει ο πρόεδρος πια είναι πολύ προβληματικές, δείχνει μια αισιοδοξία το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστώ.